κάνω στην ελεύθερη ώρα αν οι κατασκηνωτές μου θέλουν να πάνε σε διαφορετικό άθλημα. Μπορούμε να βρούμε τα δύο επικρατέστερα αθλήματα και να χωρίσουμε την ώρα σε αυτά. Στην κατασκήνωση υπάρχουν αθλήματα τα οποία βρίσκονται σε ίδιους χώρους. Μπορούμε να μαζέψουμε το σπιτάκι και να τα σπάσουμε στα αντίστοιχα γήπεδα ή στο χώρο που υπάρχει γύρω. Μπορούμε να πάμε σε ένα άθλημα μαζί με κάποια παιδιά και τα υπόλοιπα να τα δώσουμε σε έναν άλλο νομαδάρχη που θα πάει σε ένα άλλο άθλημα. Μπορούμε τη μία μέρα να πάμε σε αυτό το άθλημα που επέλεξαν τα περισσότερα και την επόμενη να πάμε στο άλλο έτσι ώστε να είναι όλοι ικανοποιημένοι. Πότε μπορεί ο Μαδάρης να μιλάει στο τηλέφωνο με τους γονείς ενός παιδιού? Ποτέ. Ποτέ! Μόνο όταν τους δεις. Γι' αυτό υπάρχει ο κοινοτάρχης. Θα μιλήσει αυτός μαζί με τους γονείς στο τηλέφωνο. Γιατί εσύ θα μιλάς με 10 γονείς? Είναι δυνατόν? Δεν χρειάζεται. Πώς διαχειριζόμαστε τους γονείς των σουκουγονέων? Καλησπέρα σας. Ποιο παιδάκι ψάχνετε? Χαμόγελο και ευγένεια. Συστήνεσαι πάντα, τους χαιρετάς, τους καλωσορίζεις και τους συστήνεις όλο το σπιτάκι. Αφού τους καλωσορίσετε βέβαια, παίρνετε αμέσως τηλέφωνο του κοινοτάρχη για να έρθει να μιλήσει αυτός μαζί τους. Να πάρω τα ίδια παιδιά που είχα και το προηγούμενο καλοκαίρι. Καλό θα ήταν αν θέλεις να εξελιχθείς και εσύ ο ίδιος σαν ομαδάρχης, όχι, να μην είναι αυτή η πρώτη σου επιλογή. Καινούργια παιδιά, καινούργιες εμπειρίες. Εμένα με βάλαμε φκόραμα, εσένα? Εμένα φλόραμα. Τώρα είμαστε διαφορετικές πτέρυγες. Και πώς θα σε βλέπω? Βρε κορίτσια. Σημασία έχει να περάσουμε χρόνο με τα παιδιά μας. Φίλους θα κάνουμε στην πτέρυγά μας, θα περάσουμε όμως τον περισσότερο χρόνο μας με τα παιδιά μας. Δεν υπάρχει λόγος ούτε για στεναχώριες ούτε για τίποτα. Ναι, μωρέ, δίκιο έχεις. Άντε. Τόσο εύκολο. Πώς θα απασχολήσω τα παιδιά μου την ώρα της κοινής ησυχίας? Μπορείς να παίξεις μαζί τους ούνο ή ταμπού. Ντου-ντου-ντου-ντου-ντου-ντου. Ή ένα πεσβρέσβρε, παιδί μου. Μήπως ήρθε η ώρα για ποτέ? Ή μήπως να ζωγραφίσεις? Η ψυχαγωγική ομάδα είναι εκεί για σένα. Μπορείς να βρεις και εσύ τις δικές σου ιδέες και να τις εφαρμόσεις. Τι κάνουμε όταν ένα παιδί δεν τρώει? Δεν θέλω! Δεν μου αρέσει αυτό! Πρέπει να ενημερώσουμε τον κοινοτάρχη μας. Τα ζούμε παιχνιδάκια! Μόνο το φρούτο σου τουλάχιστον, παραγωγή. Μόνο το φρούτο σου. Καλό κάνει. Έλα, βιταμίνες, βιταμίνες. Για να μπορείς να τρέχεις. Έλα, έλα. Αν πρέπει να αφήσω το σπιτάκι μόνο του για λίγο, τι κάνω? Ειδοποιείς τον κοινοτάρχη σου. Και γιατί υπάρχει ο διπλανός ομαδάρχης? Ή ο παραδιπλανός. Ένα παιδί μας τραυματιστεί. Ενημερώνουμε τον κοινοτάρχη μας ή το πηγαίνουμε ήδη στο ιατρείο? Το πηγαίνουμε στο ιατρείο και... Ταυτόχρονα ενημερώνουμε και τον κοινοτάρχη μας. Δεν πρέπει να χάσουμε χρόνο. Και σίγουρα πρέπει να βρούμε κάποιον για να κρατήσει τα υπόλοιπα παιδιά που μένουν μόνα τους. Και χωρίς να πάρουμε και άλλους 5 φίλους του μαζί. Αν ένα παιδί μου πονάει το κεφάλι του και εγώ έχω τεπών μαζί μου, μπορώ να του δώσω? Δεν δίνουμε από τα δικά μας φάρμακα στα παιδιά. Εξάλλου, δεν είμαστε γιατροί. Το πηγαίνουμε στο ιατρείο. Τι κάνω όταν ένα ή περισσότερα παιδιά κοροϊδεύουν ένα άλλο παιδί μέσα στο σπιτάκι? Μαζεύω όλο το σπιτάκι και κάνω ένα διάλογο με όλα τα παιδιά. Λέω για παράδειγμα ότι πρέπει να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον, ότι είμαστε όλοι εδώ πέρα και προσπαθώ να βρω μια άκρη. Πρέπει λοιπόν να εξηγήσω απλά γιατί αυτό που συμβαίνει είναι λάθος και να προτείνω εγώ ίδια λύσεις στο πρόβλημα. Και ο σεβασμός δεν είναι κάτι που μαθαίνουμε άλλωστε στην ίδια την κατασκήνωση? Και τι θα κάνω αν το παιδί μου έχει κλειστό το κινητό? Δεν πιστεύω ότι χρειαζόμαστε τα κινητά για να βρούμε ένα παιδί στην κατασκήνωση, άλλωστε τα κινητά απαγορεύονται. Από την πρώτη μέρα πρέπει να έχουμε ξεκαθαρίσει τα παιδιά μας, να μας λένε πού είναι, ποια στιγμή και τι κάνουν. Οπότε αποφεύγουμε τα κινητά γενικότερα. Όταν κάποιο παιδί δεν γνωρίζουμε το που βρίσκεται, αρχίζουμε και το ψάχνουμε ή περιμένουμε μέχρι να εμφανιστεί? Τι φωνάζετε? Ψάχνουμε τον Κωστάκη. Έλα ρε παιδιά, περιμένετε να εμφανιστεί. Άσπα, μου ήρθε μήνυμα στο κινητό από ένα νούμερο και γράφει το ονοματεπώνυμο ενός κατασκηνωτή μου. Τι πρέπει να κάνω? Αυτό το νούμερο είναι από το αρχηγείο. Πρέπει να πας στο παιδί στο τηλεφωνείο να μιλήσει με τους γονείς του. Ωραία, έφυγα. Είμαι υπεύθυνος για την καθαριότητα των παιδιών μου. Φυσικά. Δεν υπάρχει περίπτωση τα μικρά παιδιά να είναι υπεύθυνα για τη δικιά τους καθαριότητα. Και τα μεγάλα φυσικά. Να πλένουμε τα χέρια μας πριν τα γεύματά μας, αλλά και μετά, και έχουμε και αντισηπτικό στην τραπεζαρία, μην το ξεχνά. Να φοράνε ρούχα καθαρά. Να κάνουν μπάνιο. Κάθε μέρα. Και δυο φορές τη μέρα. Και τα δόντια, παιδιά, και τα δόντια. Και να ελέγχουμε στις βαλίτσες τους αν τα καθαρά ρούχα είναι ξέχωρα από τα βρώμικα ρούχα. Όχι βρεγμένα ρουχαλάκια μες στη βαλίτσα. Εγώ τι πρέπει να κάνω στην πρωινή επιθεώρηση? Αρχικά να καθαρίσω το σπιτάκι μου. Με τη βοήθεια των κατασκηνωτών μου φυσικά, μην τα κάνω όλα μόνος μου. Το θέμα είναι να μάθουμε όλοι να καθαρίζουμε ομαδικά το σπιτάκι μας. Ένας ακόμη τρόπος για να χωρίσουμε αρμοδιότητες στα παιδιά. Σκουπίζουμε, σφουγγαρίζουμε πάντα με χλωρίνη. Μπορούμε να βγάλουμε και ένα σύνθημα για το σπιτάκι μας. Στρώνουμε τα κρεβάτια μας. Μαζεύουμε από έξω μαγιό και πετσέτες που είναι στεγνά και τα βάζουμε στη βαλίτσα. Καθαριότητα.
Η μισή αρχοντιά. Μπορούμε να βγάλουμε τις βαλίτσες μας και να σκουπίσουμε ό,τι έχει μείνει από κάτω. Όχι μόνο όσα βλέπει ο κοινοτάρχης. Και μετά. Βγάζουμε τα παιδιά μας έξω, περιμένουμε μαζί τους έξω από το σπιτάκι που είναι πλέον καθαρό, αντιλιακό καπέλο και ετοιμαζόμαστε για θάλασσα. Πρώτη μέρα θάλασσα. Τι κάνω? Μην ξεχάσεις να πάρεις το καπέλο σου. Ελέγχω αν όλα μου τα παιδιά έχουν βάλει αντιλιακό και βάζω κι εγώ πρώτος. Και καμιά μπάλα για να παίξετε στη θάλασσα. Πιου, πιου. Νεροπίστολα. Φουσκωτά. Και ό,τι άλλο έχεις. Μην ξεχάσεις τα μπρατσάκια των παιδιών σου. Ψήνω όλους μου τους κατασκηνωτές να κατέβουν θάλασσα, εκτός αν κάποιος έχει πρόβλημα υγείας που ενημερώνω τον κοινοτάρχη υπηρεσίας να κάτσει να τον προσέξει. Οι ομπρέλες είναι εκεί και μας προσφέρουν σκιά. Σίγουρα για κάποιους κατασκηνωτές οι οποίοι δεν θα μπορούν και πολύ εύκολα να μπουν στη θάλασσα. Δεν είμαι ποτέ έξω όταν τα παιδιά μου βρίσκονται μέσα στη θάλασσα και εννοείται έχω το νου μου και σε αυτά που είναι έξω και σε αυτά που είναι μέσα. Μπορείς να πάρεις μαζί σου κανένα βλιαράκι, κανένα επιτραπέζο για τα παιδιά που δεν μπορούν να μπουν μέσα στη θάλασσα. Και εννοείται δεν φεύγει κανένα παιδί μόνο του, έτσι. Μαζεύουμε όλα τα παιδιά μας, είμαστε σίγουροι ότι τα έχουμε όλα και ανεβαίνουμε όλοι μαζί πάνω όταν δώσει σήμα ο κοινοτάρχης, ο πτερυγάρχης ή όποιος βρίσκεται εκεί για να μας ενημερώσει. Δεν μπορείς να τα πάρεις μόνο σου και να φύγετε ό,τι ώρα θέλετε. Μαζεύουμε τα σκουπίδια μας. Και αν δούμε ξεχασμένα πράγματα, τα παίρνουμε στην τέλεια. Και αφού ανέβουμε πάνω, πάμε γρήγορα όλοι στα ντους να πληθούμε. Στην τραπεζαρία, πώς λειτουργούμε? Αρχικά, φοράμε ρούχα και δεν ανεβαίνουμε με τα μαγιό μας. Τα χεράκια μας είναι πλυμμένα? Βάζουμε πάντα αντισηπτικό που υπάρχει και στην είσοδο της τραπεζαρίας. Βάζουμε όλα τα παιδιά μας να κάτσουν στο τραπέζι και ξεκινάμε το σερβίρισμα. Καθόμαστε πάντα στο τραπέζι που μας έχει πει ο κοινοτάρχης μας. Ελέγχουμε αν τρώνε όλα μας τα παιδιά. Φυσικά, αν κάποιο παιδί θέλει και δεύτερη μερίδα, εννοείται ότι μπορούμε να του βάλουμε. Και αν θέλω επιπλέον μερίδες, ζητάω από τον κοινοτάρχη μου να μου φέρει. Αφού βεβαιωθούμε ότι έχουν φάει όλα τα παιδιά μας και εμείς, μεταπαίρνουμε το ταψί με το φαγητό που έχει περισσέψει και το επιστρέφουμε στην κουζίνα. Και αν ένα παιδί είναι αλλεργικό σε κάποιο φαγητό, ενημερώνουμε τον κοινοτάρχη μας ώστε να του βρει κάτι άλλο να φάει. Από την πρώτη μέρα έχουμε πει στα παιδιά να μαζεύει το καθένα τα πιάτα του. Στο τέλος μαζεύουμε τα ταψιά, καθαρίζουμε καλά το τραπέζι και έτοιμοι. Βέβαια, κι ας είναι ρυθμοί γρήγοροι, δεν θέλουμε να τρώτε στο πόδι. Δεν φεύγουμε ποτέ με το φαγητό από την τραπεζαρία, ούτε με τα φρούτα. Διάβασα ότι δεν επιτρέπονται κινητά στην κατασκήνωση. Εγώ να πάρω. Φυσικά και να πάρεις. Είναι ένα βασικό εργαλείο ενός ομαδάρχη. Είναι εκεί και για να λύσει τις δικές σου απορίες, εφόσον μπορείς να καλέσεις τον κοινοτάρχη σου, αλλά και να σε βρει και ο ίδιος όποτε σε χρειαστεί και σε ψάξει. Τέλεια. Και άντε και πήγα στο αθλητικό. Εγώ τι κάνω? Πήγες στο αθλητικό, ίσως στην ώρα σου εκεί. Υπάρχουν πολλά σπιτάκια που πρέπει να είναι στην ώρα του. Έχεις ελέγξει. Αν όλοι σου κατασκηνωτές φοράνε παπούτσια, φυσικά θα φορέσεις κι εσύ όμως. Και πέρα από τα παπούτσια, καπέλο και αντιλιακό. Πηγαίνω με διάθεση και χαμόγελο και παίζω κι εγώ μαζί με τα παιδιά μου. Σίγουρα δεν είμαι πρωταθλήτρια στο μπάντμιντον. Αλλά θα παίξω. Έτσι θα παίξουν και τα παιδάκια μου μαζί. Και αν κάθεται κάποιο παιδί, τι πρέπει να κάνω? Μπορεί να μην αισθάνεται όμως και καλά. Ας το έχω και αυτό λίγο στο μυαλό μου για να τον ρωτήσω πώς αισθάνεται και αν όντως δεν θέλει να παίξει επειδή δεν μπορεί ή δεν έχει όρεξη. Τότε κάθεται στη σκιά και περιμένει να τελειώσει η ώρα. Ή για να μην κάθεται μόνο του, μπορεί να πάει με το διπλανό σπιτάκι που του αρέσει το άθλημα που έχει. Σεβόμαστε και τους ανθρώπους που είναι εκεί στα αθλήματα. Δεν φωνάζουμε ούτε μαλώνουμε για σειρές. Προφανώς τους βοηθάμε για να διεξαχθεί το άθλημα όσο το δυνατόν καλύτερα. Καλά όλα αυτά. Αλλά εγώ έχω κι άλλες απορίες. Γι' αυτό είναι εδώ κοινοτάρχη σου. Για να σου τις λύσει όλες τις απορίες. Να σε βοηθήσει. Να σε προσέχει. Να σε αγαπάει. Να είμαστε μαζί όλο το καλοκαίρι. Να γίνετε φίλοι. Σε βοηθάει. Είμαστε εδώ για σένα. Θα τα λέμε και το χειμώνα. Τέρμα η θεωρία. Και στην πράξη τώρα περνά. Να η ευκαιρία. Θα είμαι εδώ εγώ για σένα.